Αναγία Θεοτόκε Παρθένε, των Κύρων ημών τα έργα κατευθύνων. Παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, των πολιτικών αρχών της Λάρισας, εκπροσώπους φορέων και πλήθους κόσμου, εγκαινιάστηκε χθες το πρωί το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας. Το όνειρο του αείμνηστου Γεωργίου Γουριώτη και της συζύγου του Λένας, μετά από πολύχρονο αγώνα για την υλοποίησή του, έφτασε στην ολοκλήρωσή του. Πρόκειται για ένα έργο του Υπουργείου Πολιτισμού ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας, το οποίο κατασκευαστικά περατώθηκε το 2008. Τα αντικείμενα των διαφόρων συλλογών του μουσείου υπερβαίνουν σήμερα τις 20.000, με άμεση προοπτική να εμπλουτιστούν ακόμη περισσότερο και με άλλες τοπικές συλλογές. Τα εκθέματα εστιάζουν στην περίοδο από το 1850 έως το 1950, με σημείο αναφοράς το 1881, που είναι και η επισήμως η προσάρτηση της Θεσσαλίας στον ελληνικό κράτος, δηλαδή το λίγο πριν και το λίγο μετά, οπότε και κάτι αρχίζει να αλλάζει. Έχουμε εισρωή ευρωπαϊκών επιρροών. Μεγάλο έργο που αναδεικνύει τον πολιτισμό της Θεσσαλίας χαρακτήρισε το μουσείο ο κύριος Τασούλας και εξήρε την προσφορά του ζεύγους Γουριώτη, ενώ προέτρεψε την νεολαία της περιοχής να επισκεφτεί το μουσείο και να μάθει για τους θησαυρούς που φιλοξενεί. Χαίρομαι που το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσα από μια διαδικασία που έχει τα στοιχεία της Οδύσσιας, γιατί η Οδύσσια ταιριάζει και στον Έλληνα, συνέβαλε στην ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου, το οποίο αναδεικνύει τον πολιτισμό της Θεσσαλίας πριν και μετά την προσάρτησή της, γιατί σήμερα είμαστε και σε μια ιστορική μέρα για τη Λάρισα, τη μέρα της απελευθερώσεως της Λαρίσης, και αξίζει τον κόπο, ιδίως η νεολαία της περιοχής, να καμαρώσει αυτό το έργο και να δει αυτά τα στοιχεία του αγροτικού και αστικού πολιτισμού της περιοχής, που δείχνουν τους χαραγμένους δρόμους που προϋπήρχαν από μας και που σήμερα, χαράστος τους δικούς μας δρόμους, δεν πρέπει να ξεχνούμε τους παλιότερους.